Τα προηγούμενα Asus laptop που σας έδειξα ήταν λιγάκι business, λίγο elegant, λίγο lifestyle. Σήμερα θα σας δείξω κάτι πιο aggressive, κάτι πιο gaming, κάτι πολύ όμορφο. Μπροστά μου έχω ένα laptop της Asus, το οποίο, παιδιά, μιλάω αντικειμενικότατα, είναι από τα πιο όμορφα laptop που έχω πιάσει στα χέρια μου. Και δεν μιλάω όμορφα στο minimal του πράγματος. Τι γίνεται με τις ελληνικές λέξεις σήμερα, ρε παιδιά? Επίτε μου δηλαδή, τι μπορώ να κάνω σήμερα με τις ελληνικές λέξεις? Είναι όντως ένα σκληροπυρηνικό, πανέμορφο, πολύ δυνατό laptop από την Asus. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Καταρχάς, η ονομασία του λέγεται Asus ROG Strix Scar Edition 2. Και φυσικά στο link της περιγραφής θα δείτε περισσότερα αναλυτικά πράγματα, ποιο μοντέλο ακριβώς είναι κτλ. Το laptop στην πάνω του πλευρά έχει μια ανθρακή brushed επιφάνεια, πολύ όμορφη. Έχει πολλές γωνίες, έχει μερικά κοψίματα επίσης στο πάνω μέρος, τα οποία δεν βλέπεις συχνά σε λάπτοπ. Μάλιστα έχεις πρόσβαση και στις τέσσερις φωτεινές ενδείξεις. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ σχεδιαστικά. Δεν είναι πολύ παχύ, ειδικά για gaming θεωρείται και πολύ ok σε θέμα πάχους. Έχει βάρος, μην τρελαθούμε, είναι βαρύ σαν λάπτοπ. Επίσης, πράγματα που εκτιμώ εγώ και θα τα πω. Σε αντίθεση με άλλα business laptop, έχει μία εγκοπή για να μπορείς να το σηκώνεις εύκολα, αδερφέ. Αν είσαι gamer, δεν ενδιαφέρεσαι να βάζεις τώρα το δάχτυλο, το νύχι για να ανοίξεις την επιφάνεια. Εγώ το παθαίνω αυτό στα. Επειδή δεν έχω νύχια, δεν αφήνω νύχια, που πολλές φορές κάθομαι και δεν μπορώ να τα ανοίξω. Εδώ έχει μία εγκοπή που το σηκώνεις και είσαι κύριος και πατάς το κουμπάκι και ανάβει και το φως. Λοιπόν. Τώρα, εσωτερικά, όταν το ανοίξεις, το πρώτο που ξεχωρίζει είναι ότι έχει αυτήν την απίθανη κάμω επιφάνεια τριγύρω από το πληκτρολόγιο. Ένα εφέ που, όπως και να το κάνουμε, δίνει έτσι κάτι άλλο σε αυτό το λάπτοπ. Επίσης, ξεχωρίζει η ASDW στήχηση, που έχει ένα λευκοδιάφανο εφέ, και φυσικά ως gaming laptop δεν λείπει το RGB του πράγματος. Το λογότυπο στο πίσω μέρος της Asus φωτίζεται, υπάρχει μια πανέμορφη λωρίδα στο μπροστά μέρος που επίσης έχει ένα φανταστικό εφέ και φυσικά τα πλήκτρα και μάλιστα σε τέσσερα πεδία έχουν και αυτά RGB εφέ. Ιδιαίτερη μνήμα πρέπει να γίνει και στα σχετικά λεπτά bezels, τα οποία σε gaming laptop λιγάκι τα βλέπουμε μεγάλα, εδώ είναι πάρα πολύ μικρά σε σχέση με αυτά που έχω δει σε άλλα gaming laptop άλλων εταιριών. Στα της συνδεσμολογίας τώρα έχουμε φυσικά τη θύρα που φορτίζει η μπαταρία, μία θύρα Ethernet, μία mini DisplayPort, με συγχωρείτε, μία HDMI, δύο USB, μία USB Type-C, από την άλλη πλευρά έχουμε μία ακόμη USB και μία SD card υποδοχή για να βάζετε τις SD κάρτες από την κάμερα ή το κινητό σας. Δύο πράγματα που μου έκαναν εντύπωση. Το πρώτο είναι ο ήχος. Έχει δύο ηχεία δεξιά και αριστερά και ένα ηχείο στο πάνω μέρος. Ο ήχος δεν είναι πολύ δυνατός, αλλά δεν θυμάμαι να έχω ακούσει σε λάπτοπ τέτοιο μπάσο. Ειλικρινά φανταστικό μπάσο στα ηχεία του. Το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση είναι τα δύο πλήκτρα, το δεξί και αριστερό, στο touchpad. Δεν είναι κανονικά κλικ ποντικιού, αλλά είναι σαν να έχεις ένα μικρότερο space. Τώρα, περνώντας στην οθόνη, έχουμε καταρχάς διαγώνιο 15,6 ιντσών. Είναι Full HD η ανάλυσή της, αλλά έχουμε 144 Hz στο ρυθμό ανανέωσης, που 144 Hz με 3 millisecond απόκριση, πώς θα το πω τώρα, είναι για gaming, ρε παιδί μου. Όποιος έχει δοκιμάσει, σας τα έχω πει και στο παρελθόν, όποιος έχει δοκιμάσει οθόνη 144 Hz, πολύ δύσκολα να επιστρέψει πίσω, έτσι. Τώρα, στα της απόδοσης αυτής της οθόνης έχουμε πάρα πολύ όμορφα χρώματα, πολύ καλή φωτεινότητα και μάλιστα το διαφημίζει κιόλας ότι η φωτεινότητα είναι λιγάκι πιο ανεβασμένη από το τυπικό που συναντάμε σε οθόνες laptop και γενικότερα είναι μια εξαιρετική οθόνη για ένα gaming laptop. Τεχνικά χαρακτηριστικά έχουμε στον επεξεργαστή έναν i7-8750H, εξαιρετικός επεξεργαστής. Έχουμε 16 GB στη μνήμη RAM. Στα του αποθηκευτικού χώρου έχουμε 256 GB SSD και 1 TB
HDD και η κάρτα γραφικών είναι μια GTX 1060 της NVIDIA. Αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι ικανά για να τρέξουν τη δεδομένη χρονική στιγμή, το 2018, ό,τι παιχνίδι κυκλοφορεί τέλεια. Και μάλιστα επειδή έχουμε 144Hz σε πολύ υψηλά FPS τα περισσότερα παιχνίδια. Όλο αυτό όμως, για να τρέξει σωστά, χρειάζεται και ένα καλό σύστημα ψήξης. Συνήθως τα gaming laptop μετά από λίγο ζηματάνε, που λέμε και στο χωριό μου. Σε αυτό η Asus έχει ενσωματώσει ένα λιγάκι πιο εξελιγμένο σύστημα ψήξης, το οποίο λέει το εξής: έχει ανεμιστήρες οι οποίοι έχουν περισσότερα πτερύγια, με καλύτερο push του αέρα πάνω στο hardware. Okay, αυτά είναι marketing. Το αποτέλεσμα είναι ότι όντως το laptop όταν παίζεις, προφανώς και ζεσταίνεται, αλλά δεν είναι εκείνο που σε προβληματίζει, σε ανησυχεί, σε αγχώνει, ρε παιδί μου. Οπότε ναι, στο θέμα ψήξης τα πηγαίνει εξαιρετικά. Τώρα το θέμα κόστος. Το λάπτοπ αυτό κοστίζει κάτω από 2.000 ευρώ. Δεν μπορώ να σας πω κανονική τιμή, γιατί τις τελευταίες ημέρες, λόγω Black Friday και Cyber Monday κτλ, το λάπτοπ έφτασε έως και 1.499. Μια τιμή η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή για αυτό που βλέπω εγώ μπροστά μου. Αλλά πολύ καλή. Οπότε, εσείς ρίξτε μια ματιά στο link της περιγραφής. Πρέπει να παίζει από 1500 έως 1800 κάπου εκεί. Ακόμη και στα 1800 εγώ το θεωρώ μια πάρα πολύ καλή τιμή, γιατί παιδιά το laptop είναι εξαιρετικό. Θέλω όμως να βάλετε μερικά ακόμη bonus σε όλο αυτό που σας παρουσίασα σήμερα. Υπάρχει μια συνεργασία με την Intel από την πλευρά της Asus, η οποία λέει ότι, θέλω το φωτάκι να ανάβει, η οποία λέει ότι για κάθε αγορά laptop της Asus που έχει πάνω i7 επεξεργαστή της Intel, δίνονται δώρα παιχνίδια έως και 150 ευρώ. Αν δηλαδή αποκτήσετε αυτό το laptop, θα μπορέσετε να έχετε δωρεάν πρόσβαση στο PUBG, στο Battlefield 1 Revolution, στο CSGO και στο World of Tanks. Επίσης, επιτέλους ήρθε στην Ελλάδα και το ROG Club Passport, που ουσιαστικά τι είναι αυτό? Είναι ένα πάσο που σου δίνει η Asus, κερδίζεις συλλεκτικά δωράκια και διάφορα τέτοια πραγματάκια, αλλά το σημαντικό είναι ότι έχεις πρόσβαση σε διάφορα events, tournaments σχετικά με την Asus. Κάτι που στο εξωτερικό παίζει πολύ, επιτέλους έφτασε και στην Ελλάδα. Αυτά. Εγώ τι θέλω να πω τώρα? Ότι το συγκεκριμένο λάπτοπ για εμένα είναι από τα πιο όμορφα και εντυπωσιακά προϊόντα που ήρθαν φέτος στο τραπέζι αυτό εδώ των Unboxholics. Λάτρεψα το σχεδιασμό του, λάτρεψα αυτό το aggressive πράγμα, είναι σε όλα από ικανοποιητικό έως πάρα πολύ καλό, από την οθόνη του με τα μικρά bezels, αυτά τα φώτα, το ότι έχει μέσα αυτό το hardware, το ότι δεν ζεσταίνεται, ακόμη και τα ηχεία του, όλα παίζουν καθοριστικό ρόλο για εμένα για να μπορέσω να το βάλω μέσα στα, άντε ας μην πω, 3 μέσα στα 5 αγαπημένα μου προϊόντα που είδα φέτος. Ειλικρινά σας μιλάω. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.